Ξα, στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν κέρδισε. Έχασε από την Ανόρθωση 3-2 και ενώ πριν είχε επισκεφτεί και πάλι τη Λεμεσό. Είναι η τρίτη επίσκεψη της Δόξα στη Λεμεσό. Θα δούμε εδώ τον Ακόκο. Σαγκόη έξω από την περιοχή, έτοιμο για το σιούτ. Το κάνει γκολ. Πολύ νωρίς ο Απόλλωνας σκοράρει μόλις το δεύτερο λεπτό με τον Γκαστό Σαγκόη. Και παίρνουν το ζητούμενο οι γηπεδούχοι. Δείτε πάλι εδώ το σιούτ έξω από την περιοχή. Πέφτει ο Πάιβα. Δεν μπορεί να κουμπίσει την μπάλα. Βρήκε ανέτοιμο τον Πορτογάλο ο Αργεντινός και ικανοποίηση ο πανηγυρισμός από τον προπονητή του Απόλλωνα τον Φονχέιζεν. Ατόρνο, ελεύθερος, κάνει σέντρα, Σαγκόη βρίσκει την μπάλα με τον ώμο, πάει ο Αβραάμ για το σιούτ. Και έχουμε κόρνερ, γίνεται η πάσα για τον Τούρο. Πάει για τη σέντρα, την κάνει, καλή, ο Μερκής, ο Ατόρνο έξω. Πολύ καλός χρηστής της μπάλας, βλέπετε δεν τη χάνει εύκολα, εδώ στον Κωστή. Πάσα έξω στον Σαβέδρα, παγιά το σιούτ, το κάνει, καλό πάλι από την εστία του Σβαλόφσκι, ο οποίος δίνει τώρα στον Κιντέρο, ο Αβραάμ είναι μόνος, περιμένει, Ατόρνο, Ακόκο, κοντά στην περιοχή και κοντά στο 2-0, αποκρούει ο Πάιβα σε κόρνερ. Η εκδίκηση εκεί κρατά ο Γκανέζος, περνά την μπάλα μέσα, στην έξοδο ο Πάιβα πλασέ, γκολ 2-0 για τον Απόλλωνα στο 28ο λεπτό. Με τον Ακόκο, έχω την εντύπωση να σπρώχνει εκεί τον Ροτρίγες, στη συνέχεια πέρασε στον Γκαστό Σαγκόη που θέλει να πάει μπροστά με μια μεγάλη παλιά. Βρίσκει τον Σαγκόη, πάει να περάσει από τον Πάιβα, χτυπάει μπάλα στον τερματοφύλακα της Δόξας. Δεν φαίνεται, περισσότερο η εκτίμηση είναι ότι στο σώμα. Ρωμά με τη μία γυρίζει ευκαιρία, δημιουργείται για τη Δόξα. Με διοξιοσενή επαναφέρει ο Σαβέδρα, γίνεται κεφαλιά πάνω από την εστία. Ντούρο. Ματόρνο στον Ακόκο, εύκολα αποκρούει ο Πάιβα. Μαρκάσα και Ροτρίγες πίσω από την μπάλα. Ο Μαρκάσα εκτελεί χαμηλά, επικίνδυνα περνάει μπάλα. Ψηλή μπαλιά φεύγει από πίσω Σαγκόη. Ο Πάιβα δεν βγήκε, κατέβασμα όμως από τον Αργεντινό. Διώχνει ο Μέντες. Γίνεται φάουλ από τον Ντούρο. Ο οποίος θα δεχτεί κίτρινη κάρτα, είναι δεύτερη. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Κλωτία Ντούρο. Εδώ θα δούμε και πάλι. Η παράβαση στο Μαρκάσα. Κάθε την παλιά. Κεφαλιά για τον Μέντες. Το σιούτ έξω. Ευκαιρία για τη Δόξα. Δυστυχώς με δύο φάσεις καταφέραμε εμείς ήδη να χάνουμε με 2-0. Και εκεί που αρχίσαμε πλέον να ισορροπούμε το παιχνίδι και δημιουργήσαμε τις φάσεις για να μπούμε στο παιχνίδι με έναν γκολ, δεν τα καταφέραμε και σε κάποιες αντεπιθέσεις ο Απόλλων μπορούσε να πετύχει και έναν τρίτο γκολ. Took some power for the next games. Ήταν πολύ σημαντικό για τους παίχτες, τους αμυντικούς και τους κεντρώους. Από τη στιγμή που μείναμε 10 παίχτες, να μάθουμε πιο σωστά να αμυνόμαστε και ήταν μια καλή άσκηση τόσο για τους αμυντικούς και τους παίχτες του κέντρου. But it's not nice to play with 10 and I don't know why. Και σίγουρα δεν είναι καλό να παίζεις με 10 και δεν ξέρει το γιατί μείναμε με 10 παίχτες. Ασταμάτητος ο Ερμής συνέχισε την νικηφόρο πορεία του στο πρωτάθλημα με ένα 0 επί της ΑΕΛ. Τρίτος στη σειρά και συνάμα πιο σπουδαιό τρίποντο για την ομάδα της Αραδίπου και άνοδος στην 7η θέση της βαθμολογίας.